Και φίλοι, θα ήθελα να σας συγχαρώ, εσείς που έχετε το πρόβλημα, που είστε οι τοπικές κοινωνίες εδώ στο νομό Ανατολικής Αττικής, και από εσάς πρέπει να ξεκινήσει το Α και να καταλήξουμε στο Ω. Θα ήθελα να σας συγχαρώ όμως, αφού πρώτα με την αγωνιστική σας συμμετοχή να τα διεκδικήσετε όλα αυτά και να τα κερδίσετε. Εκεί πράγματι θα σας αξίζουν τα αληθινά συγχαρητήρια. Δηλαδή να βγείτε, να διεκδικήσετε, να φωνάξετε, διότι κανείς δεν μπορεί να πάρει απόφαση ερήμην των τοπικών κοινωνιών. Αυτό είναι προϋπόθεση. Όλα αυτά που γίνονται μέχρι σήμερα είναι πολιτική. Το θέμα αυτό που συζητάμε σήμερα είναι καθαρά πολιτικό, ευθύνες υπάρχουν και σήμερα ήρθε ένα ρυθμιστικό σχέδιο Αττικής που σας πληροφορώ, φίλες και φίλοι, ότι εμείς έχουμε αποφασίσει εδώ στην Ομαρχία Ανατολικής Αττικής να το συζητήσουμε σε 4 ημερίδες. Θα πρέπει να συμμετέχετε κι εσείς εδώ με την παρουσία σας και να λέτε τη δική σας άποψη. Εγώ πιστεύω στη δική σας συμμετοχή, στις λαϊκές συμμετοχές, στο τι αποφασίζουν οι άνθρωποι που έχουν το πρόβλημα. Και αυτή είναι η προϋπόθεση για κάθε προοπτική πολιτική στην πατρίδα μας. Αυτό όμως δεν γίνεται. Και το ξέρετε ότι δεν γίνεται επί σειρά ετών. Εκπροσωπώ το δίκη, ζητώ συγγνώμη τον κύριο Παλή, δεν ήθελα να προηγηθώ αυτού, δεν έχει σημασία, μου το είπα, θέλει να πάρει το λόγο. Αλλά το θέμα μας δεν είναι εκεί. Από εκεί και πέρα. Θα μπορέσουμε να θα μιλήσουμε ειδικά για όλα αυτά τα θέματα. Θα σας πω ορισμένα πράγματα, φίλες και φίλοι. Το νοσοκομείο Ανατολικής Αττικής, με αμόφωνη απόφαση του νομαρχιακού μας συμβουλίου, αποφασίσαμε ότι πρέπει να γίνει στην περιφέρεια, απάνω που είναι το παιδοψυχιατρικό νοσοκομείο, εδώ πέρα δίπλα στην Καλλιτεχνούπολη, στο Βουτζά. Μεταξύ Καλλιτεχνούπολης και Βουτζά. Αυτό δεν έχει προχωρήσει ποτέ. Δεν έχει προχωρήσει ποτέ. Και τι γίνεται? Φίλες και φίλοι, γίνεται η εξής σπέκουλα. Οι πλειοψηφίες που υπάρχουν βγαίνουν στον κόσμο και λένε ότι εμείς τα σώμεθα υπέρ αυτού του μέτρου, υπέρ αυτών των απόψεων το δικό σας. Και αυτή η πλειοψηφία ανήκει σε κάποιο κυβερνών κόμμα. Τι γίνεται, σπέκουλα γίνεται. Λένε σε εσάς για να κερδίσουμε τη δική σας ψήφο ότι συμφωνούμε με τις δικές σας απόψεις, αλλά δυστυχώς διαφωνεί η κυβέρνηση. Στην οποία κυβέρνηση ανήκουν και οι ίδιοι. Και έτσι κοροϊδεύουμε τον κόσμο ότι εμείς είμαστε μαζί σας, συμμετέχουμε σε κινητοποίησεις, σε ταχυτά. Δεν πήγαμε όλοι μαζί έξω από την ΕΡΤ, όλες οι παρατάξεις. Ποιος αποφάσισε, επανειλημμένα φίλες και φίλοι έχω πει μέσα σε αυτό το νομαρχιακό συμβούλιο, είναι το μεγάλο ερώτημα. Ότι εμείς συναποφασίζουμε όλες οι παρατάξεις εδώ μέσα στο Νομαρχιακό μας Συμβούλιο και άλλοι παίρνουν αποφάσεις. Οι οποίες είναι αντίθετες με τις αποφάσεις του Νομαρχιακού μας Συμβουλίου, ενός Δημοτικού Συμβουλίου και ούτω καθεξής. Και τίθεται πάντοτε, και το έχω θέσει, υπάρχει γραμμένο στα πρακτικά, ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Εάν δεν κυβερνάμε εμείς, ποιος μας κυβερνάει, ποιος παίρνει τις αποφάσεις. Το μεγάλο κεφάλαιο για το μεγάλο κέρδος ερήμην ημών. Άκουσα τις αγαπητούς φίλους και πρώην συντρόφους μου, τον κύριο Βρετόν, την κυρία, τον κύριο, ότι έχουν γίνει λάθος επιλογές. Καλό είναι να αναγνωρίζεις τις λάθος επιλογές. Πάρα πολύ καλό. Αλλά πότε θα γιατρευτούν οι λάθος επιλογές. Όχι, να κάνουμε λάθος, δεν έχω πρόβλημα. Ψήφισα εναντίον του νομοσχεδίου. Ψήφισα εναντίον και μάλιστα έκανα και ζήτησα να γίνει και ονομαστική ψηφοφορία. Λοιπόν, για να τελειώνουμε με τις λάθος επιλογές, αγαπητοί πρώην μου σύντροφοι, που εγώ ξεκίνησα αυτή την υπόθεση που λέγεται Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, όταν ακόμα ήσασταν ορισμένοι νεότεροι σε βρεφική ηλικία, και δεν ξέρατε πού πάνε τα τέσσερα, εγώ ήμουνα από τα ιδρυτικά μέλη του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Τώρα για τις λάθος επιλογές που λέτε, τώρα προεκλογών κάθε φορά συζητάμε σοβαρότατα θέματα. Και ο στόχος μας ποιος είναι? Είπε ο καταγμένος συμπαθέστατος ο κύριος οικονόμου να αφήσουμε λέει τα συνθήματα και πριν ξεκινήσει την τοποθέτησή του μας είπε ότι ο κύριος Παπανδρέου θα είναι αύριο εδώ στην Αθήνα και στη Νέα Μάκρη. Με καταλάβατε? Αυτό μας είπε. Αυτό κακό είναι. Σας ενοχλεί και ο κύριος Αξιωματής Αντιπολίτευσης να τοποθετήθηκε σε συνθήματα ο κύριος οικονόμου. Πάμε τώρα παρακάτω. Λοιπόν, εμείς τα σώμεθα σε συγκεκριμένα σχέδια. Όλα αυτά που έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, το τι θα κάνει η ΔΕΗ,
το τι θα κάνει η ΕΙΔΑΠ, που όλες τώρα έχουν γίνει επιχειρήσεις και λειτουργούν κατά το ίδιο όφελος και κέρδος και το μόνο που δεν υπολογίζουν είναι το λαό ή οι Ολυμπιακοί ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι μια καραμέλα που θα λένε δεν συμφωνεί στα έξοδα ή το αεραέριο, η ΔΕΗ, η ΕΙΔΑΠ, το ΕΙΔΑΠ και ούτω καθεξής. Και ας δούμε τώρα στα καταμέρους θέματα εδώ πέρα. Εμείς ζητάμε, όπως έχουν πει τα θέματα εδώ πέρα, εγώ ζητάω. Καταρχήν, ένα-ένα και έτσι δεν θα τα πάρουμε σειρά. Τα στρατόπεδα που υπάρχουν στην περιφέρειά μας να δοθούν στους Δήμους. Εμείς δεν θέλουμε κατασκευές μεγάλων εμπορικών επιχειρήσεων στην περιοχή μας, οι οποίες βάζουν σε δύσκολη θέση και παίρνουν χώρους που είναι για να ζήσει ο άνθρωπος και όχι για να κερδίσουν ορισμένοι άνθρωποι. Πολλοί, δυστυχώς πάρα πολλοί όλοι. Δεν θέλουμε άλλη ποσοτική ανάπτυξη. Δεν θέλουμε τσιμεντοποίηση με στόχο βασικά το κέρδος. Θέλουμε να μπορεί ο άνθρωπος να προχωράει, να ζει και να αποφασίζει ο ίδιος για τον τρόπο που θέλει να ζήσει στην περιφέρειά του. Και αυτό είναι δική σας δουλειά, φίλες και φίλοι, να το διεκδικήσετε. Μπορεί ο κάθε ένας που θέλει να διεκδικήσει την κυβέρνηση σήμερα να σας πει α, β, γ και από ό,τι βλέπουμε έρχεται ο ένας, φεύγει ο άλλος, το μόνο που μένει είναι τα μεγάλα σκάνδαλα, η μεγάλη πτώχευση, η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία χρόνια μας μιλούσε για κέρδη και κέρδη και σήμερα υπάρχουν χιλιάδες άνεργοι, φτωχοί, πείνα και φτώχεια, την οποία θα την αντιμετωπίσουμε στη συνέχεια. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω να έχει κανείς πλέον σήμερα εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την κατάρρευση του οικονομικού συστήματος, του καπιταλιστικού οικονομικού συστήματος που υπάρχει σε όλο τον κόσμο σήμερα. Και είμαστε εμείς οι εργάτες αυτής της υπόθεσης. Πώς θα κερδίσουν αυτοί περισσότερα. Παρακάτω. Είπαμε ανάσκηση οικιστικής επέκτασης. Δεν θέλουμε ανάσκηση οικιστικής επέκτασης. Θέλουμε αύξηση του πρασίνου. Δηλαδή ό,τι θα συντελεί στο να μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει καλύτερα και αφού το αποφασίσει ο ίδιος. Λοιπόν, σε αυτές τις τέσσερις ημερίδες, για να μην σας κουράζουμε περισσότερο, θα αποφασίσουμε εδώ στην νομαρχιακή μας σκέψη εδώ και στην νομαρχία μας και θα σας παρακαλέσω θερμά, γιατί ενδιαφέρεστε, να συμμετέχετε σε αυτά τα πράγματα. Να συμμετέχετε για να πάρουμε μια απόφαση που πραγματικά θέλετε εσείς και όχι οποιοδήποτε άλλο οικονομικό συμφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πάτσα. Συνεχίζουμε τον κύριο Δρόσο.